Σήμερα. Ξέρετε κάτι, λέτε όλοι, α, λέει αυτός, λέει. Ξέρετε πόσο ντρέπομαι να λέω. Και ντρέπομαι όσες φορές θυμάμαι πολλούς από εσάς, πόσο όμορφη καρδιά και ψυχή έχετε όταν έρχεστε στην εξομολόγηση και ακούω τόσες ομορφιές από τη ζωή σας και λέω, τι είσαι εσύ, μωρέ. Σας κοιτάω, σας βλέπω και μου έρχεται να σας φιλήσω τα πόδια. Γιατί νιώθω ότι πολύς είναι ο κόσμος που ζει πράγματα υπέροχα, ζει πράγματα πανέμορφα, παλεύει και αγωνίζεται και με ταπείνωση και με αγάπη και με υπομονή και με υπακοή στην Εκκλησία. Έχει κάτι ψυχές, ψυχάρες που ντρέπομαι όταν έρχονται και λυπάμαι όταν φεύγουν. Γιατί θα ήθελα να τις κρατάω ώρες την εξομολόγηση και να διδάσκουμε με αυτούς. Η εξομολόγηση, τι υπέροχο πράγμα είναι, τι δώρο μας έχει δώσει τώρα ο Θεούλης, να μπορούμε να σβήνουμε, αλλά να τα σβήνουμε και τελείως. Ό,τι λαθάκια, ό,τι λάθη και ό,τι λαθάρες έχουμε κάνει στη ζωή μας. Και να παίρνει ένα πετραχυλάκι ο παπάς και να μας τα σβήνει όλα. Γιατί, προσέξτε κάτι, ναι, συγχωριόμαστε και συγχωριούνται όλα όσα έχουμε κάνει μέχρι το βάπτισμά μας. Εκεί μας ξεπλένει τα πάντα η κολυμβήτρα. Ακόμα και το προπατορικό λεγόμενο αμάρτημα, αυτό που ξεκινάει από την πτώση της ανθρωπότητας. Και θα μπορούσε ο Χριστός μας να μας πει, κοίτα να δεις, σε συγχώρεσα, σου τα έπλυνα, σε δέχτηκα να είσαι μέσα στην Εκκλησία, δεν θα ξανακάνεις καμία αμαρτία. Τι δύσκολο θα ήταν. Και σιγά σιγά όλοι θα φεύγαμε. Και έρχεται η άπειρη φιλανθρωπία του Θεού. Τι άπειρη, μωρέ, τι θα πάει να πει άπειρη. Αυτή που δεν μετριέται, η αμέτρητη, η ατελείωτη, που δεν έχει τέλος. Και μας λέει, όχι, εγώ ξέρω ότι πάλι και πάλι και πάλι και πάλι θα τις κάνετε τις αμαρτιούλες. Γι' αυτό θα σας δώσω δίπλα στο βάπτισμα, μετά το βάπτισμα και το χρίσμα, ένα άλλο πιο φιλάνθρωπο μυστήριο, να μπορείτε κάθε τόσο τσούκου 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 να πάτε σε έναν παπά, να είναι εξομολόγος και να σας ακούσει μαζί μου, μαζί με το Θεό ακούει ο παπά τις αμαρτίες. Και τώρα έρχομαι σε κάτι που πρέπει να το πω, αλλά ντρέπομαι πολύ αυτό. Και όσα λέει ο παπάς θα σας λύσει, θα σας συγχωρήσει.
έστω θα είναι λελειμμένα και το ουρανό. Αυτός ο χαζός ο παπάς κάθε φορά παίρνει τόση μεγάλη εξουσία από το Θεό να δένει και να λύνει αμαρτίες. Θέλω να πιστεύω ότι δεν άφησα κανέναν δεδεμένες τις αμαρτίες του. Λίγο κάτι μερούλες, κάνα δυο μήνες βάζουμε καμιά φορά κανέναν κανόνα για να ικανοποιηθεί και το δίκαιο του Θεού. Και πάλι είμαστε εδώ να ξανααγκαλιάσουμε. Και όταν μιλάμε για εξομολόγηση, για συγχώρεση, πρέπει πρώτα να βάλουμε μπροστά την εικόνα, την παράσταση, το γεγονός όπως το περιέγραψε ο Χριστός με την παραβολή του ασώτου Ιού. Εκεί που γυρνάει ο άσωτος Υιός, που τον είπε άσωτο ο Χριστός γιατί είχε κάνει τα πάντα, ό,τι αμαρτία υπήρχε και τα είχε ξοδέψει όλα που είχε. Αλλά τι βρίσκει, μωρέ, έναν πατέρα, τον Θεό Πατέρα, που τον βλέπει, λέει, από μακριά. Και δραμών τρέχει ο πατέρας, κας έχει γεράσει. Και επέπεσε επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλει αυτόν, τον γέμισε φιλιά. Και μετά τα ξέρουμε τι λέει, αλλά δεν τα ζούμε. Και βάλτε, του λέει, τη στολή την πρώτη, την καλύτερη στολή. Και βάλτε, του λέει, το δαχτυλίδι στο χέρι. Ξανά, τι σήμαινε το δαχτυλίδι? Ότι είναι ξανά γιος του, και με εκείνα τα δαχτυλίδια σφράγιζαν οι άντρες της οικογένειας ό,τι χρειάζονταν. Και το πιο όμορφο, το πιο ωραίο, και δίσαντες των μόσχων των σιτευτών, θυσιάστε το καλύτερο μοσχάρι και φαγώντες να φάμε όλοι. Το ρήμα το τελευταίο, το διαβάζω, το σκέφτομαι, το ακούω και λιώνω μέσα μου αυτό το ρήμα. Και φαγώντες, εφρανθόμενο. Τι? Να χαρούμε. Ποιος είναι ο πατέρας? Ο Θεός μας είναι που μας περιμένει όλους. Ποιος είναι ο μόσχος? Θυσιάζει? Όχι, δεν θέλει να θυσιάσει ένα μοσχαράκι και να του πάρει τη ζωή. Γιατί ο ίδιος ο Χριστός κάθε φορά πάνω στην Αγία Τράπεζα θυσιάζεται και προσφέρεται ή να φαγώντες εφρανθόμενοι. Τώρα πέστε μου τώρα, παπά, τα μπέρδεψες. Δεν είναι αυτή η παραβολή σήμερα. Γιατί μας την είπες? Αυτή είναι μετά τα Χριστούγεννα. Γιατί σας την είπα? Γιατί έρχονται οι γιορτές. Και γιατί ξανά και ξανά θα βγάλουμε τη Θεία Κοινωνία. Ξανά και ξανά θα σας καλέσουμε να κοινωνήσετε. Ξανά και ξανά σας θέλω να σας δω πριν τις γιορτές όλους. Να μου εξομολογηθείτε, μωρέ. Να συγχωρεθούμε όλοι. Να σας εξομολογεύει και εγώ τα δικά μου. Το κάνω, πιστεύω. Και εσείς τα δικά σας, και μετά να κάνουμε μια αγκαλιά και να είμαστε έτοιμοι να κοινωνήσουμε αυτές τις μέρες. Σας παρακαλώ. Μου έλεγε μία γυναίκα, λέει, Πάτερ, εγώ θέλω την ευλογία σου να κοινωνάω κάθε φορά που πάω στη λειτουργία. Γιατί, μου είπε το γιατί, και
δάκρυσα. Γιατί δεν θέλω να γυρίζω την πλάτη μου στον Χριστό και να φεύγω. Θέλω να κοινωνάω κάθε φορά. Λέω, θα το πω την Κυριακή και να κοινωνάμε όλοι. Όλοι μόνοι. Και ξέρετε κάτι, γιατί είναι κάποιες παλιές που το κάνουν λάθος αυτό. Η Θεία Κοινωνία δεν είναι βραβείο ότι είμαστε Άγιοι. Δεν είναι για τους καλούς. Δεν είναι για τους Αγίους μόνο. Δεν είναι πρώτα γίνομαι Άγιος και μετά πάω στον Χριστό. Πάω στον Χριστό να παραδοθώ και να με κάνει Αυτός ό,τι θέλει. Αν θέλει να μ' αγιάσει, να με αγιάσει. Αν θέλει να με βασανίσει, να με βασανίσει. Εγώ παραδίνομαι. Και Αυτός είναι η αγάπη μου. Είναι ο ερωτάς μου. Είναι, λέει, Αυτός που ερωτεύτηκε τόσο πολύ τον κόσμο, που λένε οι πατέρες, με μανιακό έρωτα μας αγάπησε. Γι' αυτό και να ξαναγεννηθεί σε έναν κόσμο που έχει χάσει τα πάντα. Και επειδή στις μέρες μας πολλά λέγονται, πολλά λέγονται, πολλοί σηκώσανε τη μύτη ότι είναι Άγιοι και τα ξέρουν όλα και αντί να παραδοθούμε στον Χριστό βρίσκουμε δεξιά και αριστερά πλανεμένους ανθρώπους που παραδεινόμαστε σε αυτούς και μας γεμίζουνε φόβο, φόβο, απελπισία, μαυρίλα ότι ήρθε το τέλος των πάντων. Και λέω εγώ, και πάλι ο Χριστός δεν τα κυβερνάει. Γιατί μας γεμίζουν φόβο. Μην ασχολείστε λοιπόν με δεξιά και αριστερά θέματα που δεν μας αφορούνε, μωρέ, δεν μας αφορούνε, δεν μας αφορούνε, δεν μας αφορούνε. Τι κάνει εκείνος εκεί που είναι στην Αμερική και δεν θυμάμαι και πώς τον λέει τον καινούργιο πρόεδρο να σας πω. Δεν μας νοιάζει τι κάνει. Πώς? Απάιντερ. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Μην ασχολείστε με αυτά. Πάρτε την Αγία Γραφή. Και όποιος δεν έχει Αγία Γραφή, να κάτσει μετά να του δώσω. Θα του δώσω δικά μου Αγία Γραφή, δικό μου Ευαγγέλιο. Θα του δώσω, θα του δώσω. Και πάρτε ένα-ένα τα κεφάλια και διαβάστε. Αφήστε το, μωρέ, το ίντερνετ. 90% ψέματα λέει, 10% αλήθειες. Μα αυτές τις αλήθειες πού θα τις βρούμε εκεί μέσα. Και αυτές τις Άγιες Μέρες δύο πραγματάκια να κάνουμε. Αγάπη. Έλα το αγάπη, έλα το, έλα. Αγάπη. Αγάπη. Και ηρεμία στα σπίτια μας. Σας βάζω μία εντολή. Σας βάζω μία εντολή. Θα σταματήσετε στα σπίτια. Θα σταματήσετε στα σπίτια να τσακώνεστε για τον Χριστό. Ποιος, μωρέ, μας το έχει δώσει το δικαίωμα να βάζουμε τον Χριστό στο τσακωμό μας. Πού θα την πάτε αυτή την ιστορία όλοι. Τον βγάλαμε τον Χριστό κριτή στη βλακεία μας.
Έρχονται τα παιδιά και ξέρετε τι λένε. Πέστε στη μαμά, πέστε στον παπά, πέστε στο θείο. Μας έχουν τρελάνει στο σπίτι. Μας έχουν τρελάνει, μας έχουν τρελάνει. Και μετά εσείς περιμένετε αυτόν τον Χριστό που είναι μαύρος, που είναι άραχνος, που είναι τιμωρός, που είναι δικαστής, που είναι κριτής. Αυτόν τον Χριστό περιμένετε να αγαπήσουν τα παιδιά μας. Ευτυχώς που δεν τον αγαπάνε. Γιατί μια μερίδα χριστιανών σήμερα κατεβάζει έναν Χριστό που είναι χειρότερος και από το διάολο. Δεν γίνεται αυτός ο Χριστός να είναι Χριστός. Ο Χριστός είναι αγάπη. Ο Χριστός είναι γαλήνη. Ο Χριστός είναι χαρά. Ο Χριστός είναι μακροθυμία. Ο Χριστός αγάπησε όλο τον κόσμο. Ποιος έδωσε το δικαίωμα να λέμε ότι εμείς οι Έλληνες είμαστε οι σπουδαίοι και ότι όλη η γη θέλει να μας καταστρέψει. Τι λέτε μωρέ, ποια Ελλάδα μωρέ μπόρεσε κάποιος να την καταστρέψει παρά μόνον εμείς οι ίδιοι Έλληνες. Λοιπόν, σταματήστε στο σπίτι να συζητάτε τέτοια. Αλλιώς δεν θα βρείτε γαλήνη και δεν θα βρείτε και Θεό. Διαλέξτε. Εγώ χαζός παπάς είμαι. Το υπογράφω. Χαζός. Χαζός, χαζότερος, χαζότατος που λέγαμε στο σχολείο. Αλλά ο Χριστός δεν είναι μαύρος. Όχι στην όψη, στις ιδέες. Ο Χριστός δεν φέρνει απελπισία. Ο Χριστός δεν φέρνει κατάθλιψη. Ο Χριστός δεν φέρνει πόλεμο. Ο Χριστός δεν φέρνει ο ένας να τρώει τον άλλον τη σάρκα. Ο Χριστός φέρνει αγάπη. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Δεν θα πω άλλο. Συγχωρέστε, σας αγαπάω. Και θέλω να κάνετε Χριστούγεννα μέσα στην ομορφιά βγαλμένη.